Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Γεια σα. Αχ, το θέμα μα σήμερα. Αχ, και βαχ. Δύσκολο, αλλά δυστυχώ είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πολλοί. Αυτό για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα. Μία φίλη μου έχει γράψει τα εξή. Κυρία Θέκλα, χαίρετε. Νομίζω πως δεν έχετε θέσει ακόμη το θέμα, για την ψυχολογία του ανθρώπου που είναι άρρωστο σωματικά. Για την ψυχολογική κατάσταση, ψυχολογία εντός αγωγικών. Αυτή την περίοδο η μητέρα μου νοσεί από καρκίνο... και βλέπω μια ψυχολόγητη συμπεριφορά. Μια άρνηση θα έλεγα. Δεν ακούει το γιατρό τη ή τον ακούει παροδικά. Κόβει φάρμακα από μόνη της, αρνείται κάποια άλλα. Παθαίνει με το φαγητό... Δεν μιλάμε για τον ατομικισμό που έχει πάρει τα, φουν, τα βουνά. Είναι προβλήματα που αντιμετωπίζουμε περισσότεροι που προσέχουμε ηλικιωμένου και μου φαίνεται πολύ παράξενο να έχουν σχεδόν όλοι τα ίδια συμπτώματα. Σημειώστε ότι εδώ την ονομάζει ηλικιωμένη τη μαμά τη. Μετά λέει κάτι αντίθετο. Αν μπορείτε και θέλετε να μας κάνετε ένα βίντεο και για του φροντιστέ, που θα τρελαθούμε με τις αντιφάσεις των ασθενών. Αλλά και για τους ίδιου, το γιατί φέρονται έτσι και πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Να σημειώσω ότι είμαι σύμφωνη μαζί της σε όποια απόφαση πάρει, είτε να αφήσει τη θεραπεία της είτε να το παλέψει. Αλλά να κάνει και τα δυο μαζί με συγχύζουν και με αποσυντονίζουν και με απομακρύνουν από αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ για όλα. Εγώ ρώτησα την κοπέλα ναι, η μαμά της πάει σε του ψυχολόγο. Όχι, μου λέει. Όσε φορέ τη το πρώτην αρνήθηκε κατηγορηματικά είναι 9,70 χρόνων. Τώρα, δεν ξέρω γιατί το λέει εδώ το είναι 9 70 χρόνων και πιο πάνω γράφει ότι αυτά είναι προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όλοι όσοι φροντίζουμε ηλικιωμένου. Εδώ να πω ότι η ηλικία των 70 ετών δεν είναι μια ηλικία που ένα άνθρωπο που έχει διάθεση και όρεξη για ζωή μπορεί να θεωρηθεί ηλικιωμένος με βάση τα σημερινά δεδομένα της σύγχρονης ζωής όπου το προσδόκιμο ζωής έχει αυξηθεί τόσο πολύ. Φαίνεται όμως ότι κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν νεανικά μυαλά και δεν έχουν νεανικό τρόπο σκέψης σε διάφορες ηλικίε, όχι απαραίτητο μόνο στην ηλικία της μαμάς της κοπέλας. Καταρχάς, μία ασθένεια σωματική, μία διάγνωση σωματικής ασθένειας σοβαρής, Όπω είναι ο καρκίνος, όπως είναι ένα αυτοάνωσο νόσημα, όπως είναι ο διαβήτης, όπως είναι η νευροπάθεια νεφθρο... και ούτω καθεξής, μια τέτοια διάγνωση συγκλονίζει έναν άνθρωπο, η διάγνωση και μόνο, η γνώση του ότι έχει μία σοβαρή ασθένεια και μπορεί να αποτελέσει ένα τραύμα αυτή καθ' αυτή η γνώση της διάγνωσης. Όταν ο γιατρός ενημερώσει τον ασθενή, την ασθενή, ότι ξέρεις έχει βρεθεί καρκίνος για παράδειγμα στους λεμφαδένες σου ή έχει βρεθεί καρκίνος στο στήθος σου ή οπουδήποτε αλλού, εάν λάβει αυτή την ενημέρωση, μόνο και μόνο στο άκουσμα της λέξης καρκίνος καταρακώνεται. Η αλήθεια είναι ότι η λέξη ψυχοεκπαίδευση, θα σας πω κάτι τώρα που δεν το έχουμε πει ξανά εδώ στο κανάλι, η ψυχοεκπαίδευση χρησιμοποιήθηκε ως όρος στη δεκαετία του 70 για να περιγράψει την ενημέρωση των ασθενών από το ιατρικό προσωπικό για το τι σημαίνει η ασθένειά τους, τι συνέπειες έχει η ασθένειά τους, ποια είναι τα συμπτώματα της ασθένειάς τους, πώς θα διαχειριστούν αυτά τα συμπτώματα και με ποιες θεραπείες και ποια θα είναι η πρόσβαση της ασθένειάς τους. Δηλαδή η λέξη ψυχοεκπαίδευση χρησιμοποιήθηκε αρχικά τώρα δεν χρησιμοποιείται πλέον έτσι, για να περιγράψει μόνο τι καταστάσει εκείνε τι οποίε ένα ασθενή έπρεπε να λάβει γνώσει γύρω από την ασθένεια του, για να μπορέσει να την κατανοήσει, να μπορέσει να διαχειριστεί την ασθένεια, να διαχειριστεί τη διάγνωση και να διαχειριστεί τη θεραπεία. Δεν είναι εύκολο πράγμα αν είσαι ένα άνθρωπο που δεν έχει πνευματική καλλιέργεια και δεν είσαι ψυχοσυναισθηματικά όριμος και δεν έχει υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη, είναι κάτι εξαιρετικά δύσκολο να διαχειριστεί μια διάγνωση, μια ασθένεια και μια θεραπεία. Πάρα πολύ δύσκολο. Μπορεί να σε κάνει να χάσει τη γη κάτω από τα πόδια σου. Και κάτι που θέλω να πω και να το ακούσετε πολύ προσεκτικά, όσοι φροντίζετε τους γονείς σας ή φροντίζετε ηλικιωμένους γενικότερα, ότι όταν ο άνθρωπος γερνάει, όταν ο άνθρωπος μεγαλώνει, η φυσική φθορά του χρόνου επιφέρει μία άρση των αναστολών. Δηλαδή, όπως ένας άνθρωπος όταν μεθύσει, δεν λειτουργεί η κρίση του καλά και λέει ότι του κατέβει, στην ουσία λέει αυτά που έχει μέσα του, έτσι και με τον ίδιο τρόπο όσο μεγαλώνει ηλικιακά ένας άνθρωπος και κυρίως αν έχει και κάποια εκφυλιστική νευρολογική νόσο όπως κάποια μορφής άνοια αρχόμενη τότε θα αρχίσει να εκφράζεται χωρίς λογοκρισία. Το κομμάτι του εγκεφάλου μας που εκτελεί τη λογοκρισία είναι η πρόσθη με το PLV. Άρα. Αν ένα άνθρωπο σε όλη τη διάρκεια τη ζωή του, μέχρι να φτάσει τα 70, μέχρι να φτάσει τα 80, μέχρι να φτάσει τα 90, δεν έκανε εσωτερική δουλειά με τον εαυτό του, δεν τακτοποίησε τα εξωτερικά του ζητήματα, δεν δάμασε τους εσωτερικούς του εσωτερικού του δαίμονε, δεν θεράπευσε τα τραύματά του, δεν ξεπέρασε τα κομπλεξιλίκια του, δεν εξημέρωσε τα πάθη του, δεν αντικατέστησε τα πάθη του με αρετές και καλλιεργούσε μέσα του φθόνο, μυσαλλοδοξία, χερεκακία και έτσι χαρακτηριστικά και συναισθήματα ανθρώπου ναρκισιστικού τύπου προσωπικότητας, μπορεί μέχρι μια ηλικία να μπορούσε να το κρύψει. Δηλαδή κάποιος μπορεί να είναι ένας κρύφων άρκησος, να είναι ένας άνθρωπος με ένα αρκησιστικό στυλ προσωπικότητας, το οποίο να μην είναι ιδιαίτερα εμφανές. Ε, όταν γεράσει ή όταν αρρωστήσει, αυτό βγαίνει στην επιφάνεια. Δηλαδή αυτά που κάνει η μάνα σου τώρα, είναι αυτά που ήταν η μάνα σου πάντα. Ξέρετε, πάρει μια που λέει τύχε Γιάννη, τύχα πάντα. Απλώς Όσο μεγαλύτερη γίνεται η ηλικία, όσο πιο πολύ ταλαιπωρείται ο εγκέφαλος, όσο πιο πολύ ταλαιπωρείται το σώμα από οποιαδήποτε ασθένεια, τόσο πιο δύσκολο είναι να κρύψεις τον πραγματικό σου χαρακτήρα. Γι' αυτό το λόγο γνωρίζουμε ηλικιωμένους ανθρώπους που είναι εξαιρετικά χαριτωμένοι, ακόμη και όταν περνούν σοβαρές ασθένειες. Ανθρώπου στα 80, στα 85, στα 90, στα 75, ανθρώπου οι οποίοι είναι χαρούμενοι, είναι αισιόδοξοι, είναι αυτό που έχουμε πει ε, τερπνοί, πράι, έχουν agreeability, όχι disagreeability, είναι agreeable, όχι disagreeable, δεν έχουν εναντιωματικότητα και γενικότερα είναι γλυκύτατα πλάσματα. Όλοι έχουμε γνωρίσει κάποιου τέτοιου ηλικιωμένου. Από την άλλη υπάρχουν ηλικιωμένοι ή οι ασθενείς οι οποίοι βγάζουν ένα εξαιρετικά εναντιωματικό χαρακτήρα γεμάτο αντιφάσεις όπως περιγράφει η φίλη και με έναν ατομικισμό που έχει πάρει τα βουνά. Δεν είναι ο καρκίνος η διάγνωση και η θεραπεία που έχει προκαλέσει αυτή την έξαρση της ναρκισιστικής συμπεριφοράς και της απορυθμισμένης συμπεριφοράς, αυτό το στυλ λειτουργικότητας ξεκάθαρα είχε και προηγουμένως η μάνα σου, απλώς μπορούσε να το αποκρύβει επαρκώς. Όταν γεράσουμε, όταν αρρωστήσουμε, όταν κουραστούμε, όταν μεθύσουμε, βγαίνουν στην επιφάνεια αυτά που κάτω από κανονικές συνθήκες το μυαλό μας λογοκρίνει ώστε να μην βγουν. Λοιπόν, δεν ξέρω τι είδου καρκίνο έχει η μαμά σου. Υπάρχει μια περίπτωση αν ο καρκίνος είναι στον εγκέφαλο, αν αυτός ο καρκίνος προσβάλλει κάποια κέντρα που μπορεί αυτό όντω να έχει ως αποτέλεσμα μια αλλαγή της προσωπικότητας η οποία να προέρχεται σε βλάβη στο όργανο του εγκεφάλου λόγω του καρκίνου. Νομίζω όμως όταν είχε καρκίνο στον εγκέφαλο η μαμά σου θα μου το γράφες ότι ήταν καρκίνο στον εγκέφαλο. Οπότε μια έτσι προσοχή για τους όγκους στον εγκέφαλο, τους καρκίνους στον εγκέφαλο, που εκεί ναι μπορεί να αλλοιωθεί η προσωπικότητα, όχι λόγω του ότι ο άνθρωπος ήταν πάντα αυτό που παρουσιάζει μετά από τον καρκίνο στον εγκέφαλο, αλλά γιατί λόγω του καρκίνου έχει αλλοιωθεί η δομή του εγκεφάλου. Πώς το διαχειριζόμαστε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι εξαιρετικά κουραστικό. Πρέπει να βάλουμε ω στόχο, να πάνε οπωσδήποτε σε ψυχολόγο και ψυχίατρο αυτοί οι ασθενείς, αναγκαστικά. Δηλαδή, δεν γίνεται να είσαι καρκινοπαθής, να είσαι 70 ετών, δεν είναι γριά στα 70 η μάνα σου, είναι νέα γυναίκα, όπως το λες και μετά. Αλλά την περιγράφει ω ηλικιωμένη σε κάποια φάση επειδή σε έχει κουράσει, φαντάζομαι. ή επειδή τη βλέπει ότι έχει γίνει μια γκρινιάρα γυναίκα ή μια ιδιότροπη γυναίκα, όπω έχουμε στο μυαλό μα ότι κάποιε μεγαλύτερε γυναίκε μπορεί να είναι γκρινιάρε και ιδιότροπε. Εδώ θα πω πάλι ότι αν μια γυναίκα έχει καλλιέργεια μέσα τη και έχει πνευματικότητα, όταν γεράσει, θα είναι γλυκύτατη. Δεν θα είναι ιδιότροπη. Λοιπόν, πρέπει η μάνα σου οπωσδήποτε να πάει σε ψυχίατρο και σε ψυχολόγο. Μπορεί να μην το δέχεται. Μάλλον δεν το δέχεται. Μου το έχει πει ξεκάθαρο ότι δεν το δέχεται να πάει σε ψυχολόγο. Πρέπει οπωσδήποτε να πάει σε ψυχίατρο, να γίνει μια διάγνωση στην περίπτωση που έχει φοβία. Γιατί όλα αυτά που περιγράφεις δείχνουν έναν άνθρωπο που έχει φοβίες και μονές ίσω μια ιδιοψυχοναγκαστική διαταραχή, ίσω μια φοβία. Έχει διάγνωση δηλαδή η μάνα σου ψυχολογική φύσεω. Άρα πρέπει να τη δει ψυχίατρο, να γίνει διάγνωση και να τη δώσει την ανάλογη φαρμακευτική θεραπεία. Μετά που θα πάρει τη φαρμακευτική θεραπεία, που συνήθως η θεραπεία που δίδεται σε ανθρώπους με αυτά τα συμπτώματα είναι μια αντικαταθλιπτική θεραπεία συνήθως σε συνδυασμό και με κάποια θυμορυθμιστικά φάρμακα, με κάποια ερεμιστικά φάρμακα δεν ξέρω τι διάγνωση θα κάνει ο ψυχίατρος. Δεν ξέρω τι φάρμακα θα δώσει. Ξέρω όμως ότι συνήθως δίνει αυτά τα φάρμακα. Και εξαρτάται αν υπάρχουν πολλές αιμονές μπορεί να δώσει και ένα ελαφρύ αντιψυχωτικό. Ξαναλέω δεν είμαι ψυχίατρος. Μιλάω από τη γνώση που έχω για περιστατικά που έχω δει πως έχουν διαχειριστεί οι ψυχίατροι. Πρέπει οπωσδήποτε να τη δει ψυχίατρος. Οπωσδήποτε να τη κάνει διάγνωση. Οπωσδήποτε να τη συνταγογραφεί στη θεραπεία. Και όταν αρχίσει να δουλεύει η θεραπεία και να έχει αποτελέσματα, τότε πρέπει να την πάρει να κάνει και ψυχοθεραπεία και υπάρχουν εξαιρετικοί ψυχολόγοι, ψυχοογκολόγοι, οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι να δουλεύουν με ασθενεί με καρκίνο και η ψυχοθεραπεία θα τη βοηθήσει. Αν μη τι άλλο, θα τη δώσει ένα χώρο στον οποίο να βγάζει τη στενοχώρια τη, να βγάζει τα παράπονά τη, να βγάζει τι ανησυχίε τη, να βγάζει τι σκέψει τη, να βγάζει όλα αυτά και να μην τα βγάζει πάνω σου. Πρέπει να πάει σε ψυχολόγο γυναίκα και πρέπει να πάει και σε ψυχίατρο. Αυτό που έχω δει στο παρελθόν, όταν είχα ακόμη το γραφείο εδώ στην Κύπρο, είναι ότι αρκετοί ηλικιωμένοι δεν δεχόντουσαν με τίποτε να πάνε στο ψυχολόγο, ενώ κάποιοι άλλοι δεχόντουσαν και πήγαιναν και είχαν και τεράστιο όφελο. Ήταν όμω αρκετά θετική στο να πάρουν τα φάρμακα από το ψυχίατρο. Φυσικά εδώ λες ότι η μάνα σου έχει μια εναντιωματικότητα και αρνείται να πάρει και τα φάρμακα για τον καρκίνο. Και δεν συνεργάζεται πάντα με τον γιατρό της. Η ακούει και κάποιε βλακώδει θεωρίες τη νομοσία που λένε ότι οι χημειοθεραπείε βλάπτουν και ότι υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι και ούτω καθεξής. Εδώ να σημειώσω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ε, παραμύθιαζαν ασθενεί με καρκίνο ότι μπορούν να πάρουν διάφορα μαντζούνια και διάφορα βότανα και να μην κάνουν τη χημειοθεραπεία του προκειμένου να γιάνουν, έχουν καταδικαστεί στη φυλακή. Ε. Λοιπόν, δεν ξέρω τι καρκίνο έχει μάνα σου, δεν ξέρω σε ποιο στάδιο είναι. Υπάρχει επιλογή για κάποιον ο οποίο έχει καρκίνο σε προχωρημένο στάδιο. Μπορεί να του δώσει ο γιατρό την επιλογή είτε να κάνει μια θεραπεία επιθετική, όπω χυμοθεραπείε ή ανοσοθεραπείε, ή να κάνει μια θεραπεία η οποία να είναι palliative care. Ονομάζεται να είναι μια θεραπεία συμπτωμάτων, ούτω ώστε να φύγει από τη ζωή. Με φυσικό τρόπο και με λιγότερο πόνο. Δεν ξέρω αν βρίσκεται σε τελικό στάδιο. Δεν θεωρώ ότι είναι κακή ιδέα ένα ασθενή με καρκίνο σε τελικό στάδιο να πάρει την απόφαση να μην συνεχίσει με επιθετικέ θεραπείε. Δεν το θεωρώ κακή ιδέα, αλλά αυτό πρέπει να γίνεται σε συνεργασία με το γιατρό του, τον ογκολόγο του και με το ψυχίατρο του και το ψυχολόγο του. Όχι μόνο του. Όχι χωρί να έχει σωστή πληροφόρηση για το αν όντω υπάρχει πιθανότητα θεραπείας ή όχι. Γιατί πολλές φορές μπορεί και ο ίδιος ο ογκολόγος να πει ότι ξέρεις το σημείο που βρισκόμαστε σήμερα μία χημειοθεραπεία θα μπορούσε να προκαλέσει μεγαλύτερη ζημιά στο σώμα σου παρά το να το αφήσουμε χωρίς θεραπεία. αυτό σημαίνει ότι είναι οι περιπτώσει οποίες λέει ο γιατρός έχει ένα χρονικό διάστημα κάποιους μήνες μπροστά σου και μετά θα φύγει. Σε εκείνη την περίπτωση μπορεί και ο ίδιος ο γιατρός να πει σταματάμε τις θεραπείες και φροντίζουμε μόνο τα συμπτώματα και φροντίζουμε όσο χρόνος έχει απομείνει ζωή στον ασθενή να είναι υπηρετικός χρόνος. Δεν είμαι ογκολόγος, δεν είμαι ούτε ψυχογκολόγος, δεν είναι η δουλειά μου αυτό το θέμα. Σας λέω πληροφορίες που έχω ακούσει και εγώ από ειδικού παρακολουθώντας ανάλογα συνέδρια και ενημερώσει. Λοιπόν, εσύ ως φροντίστρια και γενικώ οι φροντιστές των ασθενών, οι οποίοι είναι δύσκολοι ασθενείς, δύστροποι ασθενείς, ιδιότροποι ασθενείς, χρειάζεστε οπωσδήποτε ψυχολογική στήριξη. Αν ο ασθενής, γονιός σου, που φροντίζεις δεν δέχεται να πάει στο ψυχολόγο, δεν δέχεται να πάει στο ψυχίατρο. Πρέπει εσύ οπωσδήποτε να πα στο ψυχολόγο για να μην σε τρελάνει. Όντω, καλά το έγραψε. Είναι σχιζοφρενογόνο όλο αυτό. Γιατί από τη μια εσύ στενοχωριέσαι που ταλαιπωρείται ο γονιό σου και στενοχωριέσαι που είναι άρρωστος και μπορεί να πεθάνει και σύντομα. Απ' την άλλη, σου προκαλεί πάρα πολύ θυμό όλη αυτή η αλλοπρόσαλη συμπεριφορά. Απ' την άλλη νιώθεις ενοχές για το θυμό που νιώθεις απέναντι σε έναν άρρωστο άνθρωπο. Από την άλλη έρχεται ο ασθενής ο οποίος έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και είναι εξαιρετικά χειριστικός. Κάνει επίκληση στο συνέστημα και θέλει να σε έχει σήκω σήκω κάτσε κάτσε και όντως πραγματικά μπορεί να χάσεις το μυαλό σου εντός εισαγωγικών με το να προσπαθείς να διαχειριστείς όλα αυτά χωρίς την απαραίτητη στήριξη. Χρειάζεσαι στήριξη εσύ από ψυχολόγο για να ξεκαθαρίσεις μέσα σου ότι η μάνα σου, πέρα από ασθενής με καρκίνο, είναι και ένας άνθρωπος που έχει έναν τύπο προσωπικότητας δύσκολο, δύστροπο, τοξικό, ίσως και ναρκισιστικό. Πρέπει να το αντιληφθείς αυτό το πράγμα. Διαφορετικά θα ταλαιπωρήσει και από επιπλέον τύψει γιατί δεν τις κάνεις όλα τα χατήρια ή γιατί θυμώνει μαζί της. Είναι πολύ φυσιολογικό να θυμώνει μαζί της. Είναι πολύ φυσιολογικό να στενοχωριέσαι και να θυμώνει γιατί βλέπεις μπροστά σου έναν άνθρωπο να αυτοκαταστρέφεται. Βλέπεις μπροστά σου έναν άνθρωπο που έχει τη θεραπεία και δεν την κάνει. Κόβει φάρμακα από μόνος του. Έχει αιμονές. Είναι δίστροπος. Φαντάζομαι κάνει συνέχεια παράπονα. Παρατηρήσει και ούτω καθεξή. Θα τρελαθεί. Πραγματικά. Και αν έχει την οικονομική δυνατότητα, ίσω να πρέπει να μην τη φροντίζει εσύ, να τη φροντίζει κάποιο άλλο, ο οποίο επειδή δεν θα είναι παιδί τη, κάποιο που πληρώνεται για να φροντίσει έναν άνθρωπο άρρωστο ή ηλικιωμένο ή και ηλικιωμένο και άρρωστο, όταν κάποιο δεν είναι παιδί του, μπορεί πιο εύκολα να κρατήσει μια συναισθηματική απόσταση και να πει, οπα. Αυτό είναι ο άνθρωπο που φροντίζω, ο οποίο έχει πρόβλημα στον τρόπο που συμπεριφέρεται, έχει πρόβλημα στον τρόπο που αντιλαμβάνεται τα πράγματα, άρα δεν παίρνω προσωπικά όλα αυτά που μου λέει, δεν ε, ε, τσιμπάω όταν μου κάνει επίκληση στο συνέστημα, δεν μπαίνω στη διαδικασία να προσπαθώ να, ανεξ, να, να εξηγήσω τα αυτονόητα σε έναν άνθρωπο που βλέπω ότι έχει θέμα και του βάζω όρια. Ενώ όταν είσαι το παιδί του νιώθεις ενοχές να βάλεις όρια. Και όταν είναι ο γονιός σου ξέρει πολύ καλά τα ευάλωτα σου σημεία, ξέρει ποια κουμπιά σου να πατήσει ώστε να σε κάνει και σε ένα τούρμπο. Οπότε γίνονται πολύ εκρηκτικέ καταστάσεις. Εάν έχεις την οικονομική δυνατότητα να μην τη φροντίζεις εσύ, να τη φροντίζει κάποιος άλλος, να το προτιμήσεις. Πες όμως ότι δεν έχεις την οικονομική δυνατότητα να αναθέσεις τη φροντίδα της είτε σε κάποιο γυριατρίο είτε σε κάποια φροντίστρια ή φροντιστή. Πρέπει οπωσδήποτε να πάρεις ψυχολογική στήριξη, πρέπει να κρατάς αποστάσεις, πρέπει να κάνεις διαλύματα από εκείνο το εντός εισαγωγικών τρελάδικο που είναι εκείνο το σπίτι, πρέπει οπωσδήποτε να φεύγεις, να πηγαίνεις να κάνεις μια, ένα άθλημα, ένα χόμπι, να έχεις κοινωνικές εξόδους, να μην είσαι συνέχεια στον ίδιο χώρο με τον άνθρωπο ο οποίος βγάζει όλη αυτή την τοξικότητα. Οπωσδήποτε χρειάζεσαι ψυχοθεραπεία για να πάρεις στήριξη και να βοηθηθείς ώστε να μην καταρρεύσεις από όλα αυτά και επίσης καλό θα σου κάνει αν κάνεις παρέα με ανθρώπους που βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση που επίσης φροντίζουν τους γονείς τους οι οποίοι είναι δίστροποι, ασθενείς και δίστροποι και να δίνεται κατανόηση ο ένας τον άλλον και συμπαράσταση ο ένας τον άλλον. Αν κάποιος από αυτούς τους ανθρώπους που ακούει αυτό το βίντεο γνωρίζει για κάποιες ομάδες αυτοβοήθειας φροντιστών ή ηλικιωμένων ας βάλει κάποιες πληροφορίες στα σχόλια. Τι θα είναι εξαιρετικά χρήσιμα. Να έχουμε μια κοινότητα στην οποία να μπορούμε να απευθυνθούμε με ανθρώπους που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα και μπορούν να μα κατανοήσουν. Καλή δύναμη, την αγάπη μου και πραγματικά δεν ζηλεύω καθόλου τη θέση σου. Καλή δύναμη.